Ναι, το θέμα των δακρύων είναι δυσδιάκριτο πολλές φορές. Αλλά εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ό,τι δάκρυα για οποιοδήποτε λόγο μας έρθουν να τα μεταστρέφουμε, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, σε δάκρυα μετανοίας και να ζητάμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας όταν μας έρθουν κάποια δάκρυα. Έτσι είναι η ώρα που μπορεί να μας επισκεφθεί ο Θεός. Γιατί μια ψυχή που φτάνει στην κατάνοιξη και στα δάκρυα για το Θεό, έτσι, ζει εκείνη την ώρα το Θεό, τη χάρη του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και πάρα πολύ το θέλει ο Θεός. Μπορούμε να παρακαλάμε το Θεό να μας δίνει δάκρυα μετανοίας, δάκρυα στην προσευχή μας, δάκρυα κατανοίξεως. Έτσι. Πάλι θα μας βοηθήσει ο πνευματικός μας οδηγός να διακρίνουμε από πού προέρχονται τα δάκρυα σε κάθε περίσταση. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και δάκρυα από το διάβολο. Υπάρχουν δάκρυα εγωισμού, δάκρυα πείσματος, δάκρυα επιθετικότητας. Και επειδή δεν μπορεί να επιτεθεί ο άλλος, το βιάνει ας πούμε ένα πείσμα, μια μανία, μια αφόρητη πίεση, θλίψη που του βγαίνει ως δάκρυο. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτά φυσικά δεν είναι καλά δάκρυα. Θα πρέπει ο άνθρωπος εκεί να εργαστεί πολύ στον εαυτό του και να τα μεταστρέψει και να τα κάνει δάκρυα μετανοίας και να παρακαλέσει τον Θεό να το συγχωρέσει που έφτασε να κλαίει για αυτό το λόγο, για ένα πείσμα, για έναν εγωισμό, θυγμένο εγωισμό. Με τη βοήθεια του πνευματικού πάλι ξεδιαλύνουμε από πού προέρχονται τα δάκρυα, τα όποια δάκρυα και τι ας πούμε πρέπει να κάνουμε, το είπαμε ήδη, να τα μεταστρέφουμε και να τα κάνουμε όλα δάκρυα μετανοίας. Ένας Άγιος λέει θυμότανε μικρός μία κλοπή που είχε κάνει, πολύ μικρός. Και με αφορμή αυτή την κλοπή, αυτό το αμάρτημα το παιδικό, έκλαιγε και αξιοποιούσε αυτή την αμαρτία του παρελθόντος, που την είχε εξομολογηθεί βέβαια και την είχε συγχωρέσει ο Θεός, για να προκαλέσει κατάνοιξη στην ψυχή του. Έτσι, αυτό είναι μια πολύ καλή και έξυπνη, θα λέγαμε, ενέργεια.